Το Κρεμλίνο προειδοποιεί τη Δύση πως θα ενδυναμώσει τις συμμαχίες της προς την Ανατολή, πλησιάζοντας όλο ένα και περισσότερο την νούμερο ένα απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κίνα. И сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это зависит целиком от западных стран. Ρωσία και Κίνα εξάλλου επισφραγίζουν τη συμμαχία τους και με μια κοινή άσκηση βομβαρδιστικών στην Ανατολική Ασία. Η άσκηση διήρκησε 13 ώρες επάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας και την Ανατολική Συνική Θάλασσα. This is about Russia, but also about China. Another authoritarian regime that does not share our values and that undermines the rules-based international order. Την ώρα που η Ρωσία μετρά τους συμμάχους της, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πάρουν όσους περισσότερους γίνεται στο πλευρό της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Στην Ιαπωνία, ο Τζο Μπάιντεν συνάντησε τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη διαφορετική προσέγγιση που έχουν απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν. We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. Με μια πρωτοφανή δήλωση, ακόμα και ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι και σάμπι να μπορεί να έχει κομμήνει Πούτιν που πατάει. Αλλά μου μπουσούκολα μου λάμα να είναι ο Φιλιππίνο. Να πούμε πατάει τα λεγά, εγώ συνάμπη, εγώ για να σε είναι ο νόμπα. Πρέπει να πατάει ο κριμινάλ. Είναι εγώ που πατάει ένα μπάτα, μπατάλα. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι ξέρει όμως πως ο Ρώσος πρόεδρος είναι ο μοναδικός του συνομιλητής για το τέλος του πολέμου που έχει καταστρέψει τη χώρα του. Если мы говорим про конкретное решение щодо припинення війни, то без нього це рішення не буде. То не обійдеться без зустрічі з президентом Російської Федерації.